Γυρίζουμε σελίδα και πάμε σε κάτι όχι τόσο ευχάριστο, γιατί όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι Έλληνες δεν συμπεριφέρονται καλά όταν οδηγούν. Οδηγούν νευρικά, επικίνδυνα και είναι και ανεύθυνοι οδηγοί. Από τους πιο ανεύθυνους, μάλιστα στην Ευρώπη, έχουν την πρώτη θέση και ακολουθούν, όπως θα περίμενε κανείς, οι Ιταλοί. Γιατί αν οδηγήσει κανείς εκεί κοντά στην Νάπολη, θα δει ότι και εκείνοι οδηγούν νευρικά και μάλλον κάνουν και τρελαμάρες, τέτοιες που δεν βλέπει κανείς στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς θα συναντήσουμε αμέσως στην Αθήνα τον Ιαβέρη, ο οποίος είναι ο πιο αρμόδιος για να μιλήσει για οδηγική συμπεριφορά. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Χρόνια καλά ήθελα να πω. Χρόνια πολλά, όχι καλή χρόνια, χρόνια πολλά, και γιατί σε εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όχι, όχι, ξέρετε, τα χρόνια πολλά είναι υπερβολική ευχή. Πρέπει να ξέρουμε να προστατεύουμε τα χρόνια για να γίνουν πολλά. Και επίσης να σας πω ότι η κυρία Ρινιό κάτι ξέρει που δεν φεύγει από εκεί. Γιατί ήρεμα είναι εκεί και δεν κινδυνεύει να περάσει κανένας. Ούτε μεθυσμένος ούτε με κόκκινο, και καλά είναι η κυρία Ρινιό εκεί. Πολύ ωραία. Μην προσπαθείτε να την πείσετε να γυρίσει, δηλαδή, θέλω να πω. Πολύ, πολύ ωραία τα λέτε. Μου είπατε για το Ευρωβαρόμετρο. Αυτό που θέλω να πω πάντως, επειδή είναι γιορτές, πραγματικά μου βγαίνει συναισθηματικά ένας θυμός. Δηλαδή, έπειτα από τόσα χρόνια, σχεδόν αρνούμε να διασκεδάσω, αρνούμε να τραγουδήσω και αρνούμε να χορέψω. Και συμπίπτει αυτό που λέω, και το λέω αυτό, αρνούμε να κάνω όλα αυτά όταν γύρω μου συντελείται μια γενοκτονία. Που θα πούμε τη γενοκτονία. Άκουσα για τον κύριο Μουτζούρη σε ένα άλλο θέμα, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να γιορτάζω όταν υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ταλαιπωρούνται. Και εγώ δεν μπορώ να γιορτάζω και να χοροπηδάω όταν σκοτώνται τα παιδιά των φίλων μου. Θα έπρεπε δηλαδή κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό. Θα ήθελα στο σημείο αυτό. Ότι έχουμε πρόβλημα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, γιατί ελπίζω οι αριθμοί να ταρακουνήσουν κάπως και να σοκάρουν, να δούμε κάποιες κάρτες, αν δεν έχετε αντίρρηση, που έχουμε ετοιμάσει για τα στοιχεία της οδήγησης των Ελλήνων οδηγών βάσει του Ευρωβαρόμετρου, και τα βλέπουμε τώρα αμέσως. Επικίνδυνη οδήγηση λοιπόν, οι Έλληνες κατά 50%, οι Ιταλοί 44% και οι Γάλλοι 40% έχουν τα δυσάρεστα πρωτεία. Ήρεμη οδήγηση. Η Ολλανδοί είναι η καλύτερη με 68%. Ακολουθούν οι Πολωνοί με 67%. Οι Σλοβάκοι πάνε καλά και οι Έλληνες είναι στο 49%. Άρα ένα στους δύο δεν οδηγεί ήρεμα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Αγενέστατοι οι Έλληνες κατά ένα ποσοστό 26%. Είναι πρώτοι. Και δεύτερη είναι η Ιταλία με ένα 17%. Για να δούμε και παρακάτω. Α, είναι αυτά. Εμείς, κύριε Ιαβέρη, και θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο δείχνοντας πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από τη συμπεριφορά των οδηγών πατεράδων τους και μητεράδων τους. Αν και πιστεύω ότι οι πατεράδες είναι συνήθως πιο αγενείς. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Άντρες, γυναίκες στο τιμόνι. Ναι, αρχικά θέλω να σας πω ότι είτε άντρες είτε γυναίκες, συνήθως αρσενικά είναι πιο επιθετικά. Θέλω να πω όμως ότι το Ευρωβαρόμετρο έρχεται έπειτα από 1,5 μήνα, όταν πριν από 1,5-2 περίπου μήνες η Eurostat είχε βγάλει λοιπόν κάποια στατιστικά και έλεγε ότι είμαστε νούμερο ένα σε οδικά εγκλήματα, στην Ευρώπη. Προσέξτε, όχι σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας, γιατί όταν περνάς ένα κόκκινο φανάρι και σκοτώνεις κάποιον, αυτό δεν είναι μια παράβαση από αμέλεια. Είναι εντολή που δίνεις να περάσεις κόκκινο, άρα έχει μέσα πρόθεση. Άρα πιστεύετε πρέπει να αλλάξει και ο νόμος. Θέλω να πω αντίστοιχα για... Σαφώς πρέπει να αλλάξει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Λωρίδα εκτάκτων Άγιας Κυρίου προχτές δημιούργησε ένα τραγικό πρόβλημα στο ύψος που είμαστε τώρα εδώ, με τα χιόνια, και ευθύνεται πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που κάηκαν στο μάτι. Θέλω να σας το πω αυτό. Πριν από ένα χρόνο η φωτιά ξεκίνησε από την Κινέτα. Πήγανε πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών, 15, 20, 30. Σβήσαν τη φωτιά, γλίτωσαν οι άνθρωποι, κάηκαν οι περιουσίες και κλείθηκαν όμως το απόγευμα να πάνε στο μάτι που κατέβαινε η φωτιά από την Πεντέλη. Βγήκαν λοιπόν στον εθνικό δρόμο και ήταν ακινητοποιημένος ο εθνικός δρόμος, διότι η Λέα ήταν κατηλημένη από συμπολίτες τους. Πολύ σημαντικό. Φωτογραφίζανε την καταστροφή. Όταν φτάσανε λοιπόν με καθυστέρηση μεγάλη, μόνο να σας πω ότι μία φωτιά, όταν ξεκινάει τα πρώτα 5-6 δευτερόλεπτα, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Τα πρώτα 50-60 δευτερόλεπτα σβήνει με ένα κουβά νερό. Και τα πρώτα 500-600, δηλαδή σε 10 λεπτά, σβήνει με έναν ωκεανό. Φτάσανε λοιπόν με καθυστέρηση μισής ώρας, και αν είχαν φτάσει την ώρα τους, προσέχτε, τα 101 ίσως να ήταν 100, ίσως να ήταν 99, ίσως να ήταν 1, ίσως να ήταν κανένα. Θέλω να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν κάποιος μπαίνει στη Λέα, δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι αμέλεια που μπαίνει, απαξιώνει τους άλλους για ένα τέταρτο και εγκλωβίζει πίσω νοσοκομιακά, περιοσβηστικά, εκχιονιστικά. Όπως και η επιτάχυση, να σας φέρω με το προχθεσινό τραγικό με την 25χρονη αστυνομικό. Τι έκανε η κοπέλα? Επιβράδυνε στο πορτοκαλί.
και σταμάτησε στο κόκκινο. Και ήρθε ο άλλος με τελική και τελείωσε η κοπέλα. Η κοπέλα αυτή δεν θα γεννήσει παιδιά, προσέχτε. Γιατί μιλάμε για και που συντελείται μια γενοκτονία. Να σας πω όμως και το επόμενο, εκτός από την εγκληματική αυτό με πρόθεση, είμαστε και πρώτοι σε κακουργήματα με δόλο. Δηλαδή? Όταν εγκαταλείπουμε το θύμα. Α, και αυτό έχετε δίκιο. Όταν περνάς, όταν βέβαια. Τον εγκαταλείπεις και φεύγεις. Αυτό είναι πράξη τρομοκράτη. Έχετε δει ποτέ ένα τρομοκράτη μετά την εγκληματική του τρομοκρατική πράξη να γυρίζει να δίνει πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο που μαχαίρωσε ή που τραυμάτισε με το αυτοκίνητο, φεύγει. Γιατί το ίδιο δεν κάνουν και οι Έλληνες. Και για να που εγκαταλείπουν, χτυπάνε και εγκαταλείπουν. Και για να συνεχίσουμε, δεν έχετε αντίρρηση και όλη την αλυσίδα. Θέλω να πω ότι είναι κακούργημα με δόλο. Ναι, όταν κάποιος τιμωρείται για ένα τροχείο που έχει προκαλέσει, ακόμα και αν έχει αφαιρέσει τη ζωή σε κάποιον συμπολίτη του. Τιμωρείται με κάποια χρόνια φυλάκιση ή τα οποία μερικές φορές μπορεί και να τα ανταλλάξει με χρήματα, έτσι δεν είναι? Εσείς τι θα λέγατε, οι άνθρωποι που προκαλούν τροχαία ατυχήματα να εκτείουν την ποινή τους φροντίζοντας ανθρώπους που είναι θύματα τροχαίων? Αρχικά πρέπει πρώτα να υπάρχει ποινή, να αναδειχθεί ως γενοκτονικό φαινόμενο, γιατί για να γίνει κατανοητό γιατί πρέπει οι τιμωρίες να είναι πραγματικά συνθλιπτικές, πρέπει να καταλάβουμε ότι εκτός από τους αριθμούς και εκτός από όλα αυτά τα εγκλήματα και τα κακουργήματα, τα θύματα είναι όλα από 1 έως 29 ετών. Που σημαίνει ότι όποιος χάνει τη ζωή του ή την καταστρέφει σε αυτήν την ηλικία, δεν έχει προλάβει, κυρία Σάπικα, να κάνει παιδάκια. Αυτό σημαίνει μείωση πληθυσμού. Και αυτό σημαίνει μέσω γενοκτονίας δημογραφικό. Η χώρα των γερόντων με 50.000 νεκρούς παραπάνω και θανάτους από γεννήσεις. Ναι. Δεν είναι η υπογεννητικότητα που δημιουργεί το δημογραφικό. Η υπογεννητικότητα συντηρεί το δημογραφικό. Το δημογραφικό έγινε από τη γενοκτονία των τελευταίων 60 ετών. Να σας πω στα τελευταία 60 χρόνια ότι έχουμε 150.000 νεκρούς, 350.000 ανάπηρους, 2 εκατομμύρια τραυματίες και 1.800.000 αγέννητους. Διότι όλοι αυτοί που σακατέθηκαν, σκοτώθηκαν και μείνανε μόνιμα ανάπηροι, τετραπληγικοί, δεν κάνανε παιδάκια, δεν κάνανε εγγονάκια, δεν κάνανε δισεγγονάκια σε 60 χρόνια. Εγώ θα ήθελα στο σημείο είναι τραγικό, δηλαδή απορώ πώς δεν το κοιτάμε αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο. Στο σημείο αυτό. Επειδή και εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά το ποδήλατο, γιατί κινούμε με το ποδήλατο και όποτε κινούμε κανονικά από τον δρόμο κινδυνεύει η ζωή μου. Μόνο αν έχει ποδηλατόδρομο. Δεν έχει. Μόνο αν έχει ποδηλατόδρομο, κύριε Σαπικά. Άλλο θέλω να σας πω. Δεν θα κάνετε ποδήλατο. Ναι, δυστυχώς κάνω και εγώ την γνωστή γαϊδουριά, πάω και λίγο από το πεζοδρόμιο. Επειδή τον τελευταίο καιρό αυτό που απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη είναι τα πατίνια. Θα τα ξέρετε κι εσείς. Και επειδή ακόμα ποινικός κώδικας για τα πατίνια δεν υπάρχει σαφής, εγώ θέλω να πάμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε μία είδηση που απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί βρέθηκαν μέσα στο Θερμαϊκό, κύριε Ιαβέρη, πατίνια. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στην συνάδελφο την Παλαιτίνα την Καραγιώρη. Πατίνια δεν πειράζει. Λοιπόν, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να συζητήσουμε μετά και για την μικροκινητικότητα, γιατί ξέρω ότι είναι κάτι που θα απασχολήσει στο μέλλον πολύ τους ποινικολόγους. Βαλεντίνα. Καλησπέρα, Σύνθια. Βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Νέα Παραλία, όπου τις τελευταίες μέρες έχουν βρεθεί περισσότερα από 40 πατίνια στο βυθό του Θερμαϊκού. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν φαινόμενα βανδαλισμού με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα λεγόμενα Lime. Όμως το συγκεκριμένο έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, καθώς τα ηλεκτρικά πατίνια τα οποία βυθίζονται μέσα στο Θερμαϊκό οξυδώνονται, με αποτέλεσμα η μπαταρία τους να αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή μόλυνσης των υδάτων του θερμαϊκού κόλπου. Μιλάμε δηλαδή και για μια οικολογική καταστροφή. Ωραία. Έχουμε πληροφορίες, Βαλεντίνα, για το πώς πέφτουν τα πατίνια στο θερμαϊκό? Πληροφορίες δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, Σύνθια, όμως από ό,τι έχουμε καταλάβει και έχουμε κάνει ρεπορτάζ, συμπολίτες μας τα κακομεταχειρίζονται και δεν τα χρησιμοποιούν για τον τρόπο και για τον σκοπό που έχουν δημιουργηθεί, καθώς αποτελούν μια καινοτομία για την πόλη μας. Αλλά οι συμπολίτες μας δεν τα χρησιμοποιούν για τον συγκεκριμένο σκοπό, που είναι να μετακινούνται στις κοντινές αποστάσεις της πόλης, και τα κακομεταχειρίζονται, τα πετάνε στο βυθό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα άσχημα αποτελέσματα. Μάλιστα. Βαλεντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το καλό ρεπορτάζ. Κύριε Ιαβέρη, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Μου κάνει εντύπωση τώρα να παίρνεις το πατίνι και να το πετάς στο θερμαϊκό, καθώς είναι το πιο τοξικό πράγμα που υπάρχει, είναι η μπαταρία. Μάλιστα. Το επόμενο όμως θέλω να πω, ή μάλλον πριν από αυτό, είναι ότι παίρνεις το πατίνι, γίνεις στον δρόμο και σε πατάνε και δεν σε ξαναβλέπουν οι γονείς. Θεωρώ ότι είναι
το δείγμα της ανοησίας με την οποία αντιμετωπίζεται και της ελαφρότητας με την οποία οι πολίτες αντιμετωπίζουν το υπέρτατο αγαθό που είναι η ζωή τους. Δεν ανεβαίνω σε ένα πατίνι και βγαίνω στη Βασίλη Σόλγας και δεν με βλέπει κανένας και με παίρνουν εις βάρνα από κάτω και φταίει αυτός που με πάτησε. Το ίδιο είναι και με το ποδήλατο. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, υπάρχουν πατινόδρομοι και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το μυαλό τους. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι είμαστε άθλοι στο κομμάτι. Και για να μην χρεώνομαι μόνος μου όταν λέω τη λέξη άθλοι, θα σας πω, γιατί είχαμε μία μέτρηση που λέει ότι είμαστε δέκατοι στον πλανήτη σε 110 χώρες σε οδική αθλειότητα. Να σας θυμίσω, πριν από ένα χρόνο θα το θυμόσαστε, ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός και τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε με το γιο του τον Κωνσταντίνο στα Χανιά. Μόλις είχε πάρει το δίπλωμά του ο Κωνσταντίνος και βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, προβληματισμένος μπαμπάς, και χωρίς συνοδεία βγήκαν μία βόλτα στα Χανιά. Και τρόμαξε τόσο πολύ ο άνθρωπος από την επιθετικούρα των μεθυσμένων με τα ναβάρα, τα μαύρα, τα τζιπ και την αγριάδα, που βγήκε και έκανε μία ανάρτηση, θα τη θυμόσαστε, είμαι σίγουρος, που λέγε ότι οι συντοπίτες μου οδηγούν άθλια και πίνουν τις σκούπες και κάνουν τους μάγκες. Αυτό το λέω ότι το προσυπογράφω, ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αντιληπτό από την πολιτεία ότι συντελείται μια γενοκτονία και η ανοησία των πολιτών, γιατί η ανοησία μιλάμε, γιατί ουσιαστικά την εξουσία σε μια δημοκρατία την ασκεί ο πολίτης. Αυτός θα έπρεπε να νιώθει ότι είναι μοναδικός, πολύτιμος, ανεκτίμητος και αναντικατάστατος ο καθένας γιατί μας. Γιατί στην Κρήτη... Αυτό λέγεται... Για δύο λεπτά. Αν είχαν αυτοεκτίμηση οι Έλληνες, που σημαίνει ότι ξέρει πόσο λατρεμένος είναι από την οικογένειά του, το πρωί που θα βγει από το σπίτι, πριν κλείσει την πόρτα, θα δεσμευόταν να ξαναγυρίσει το απόγευμα, να κάνει αγκαλιές. Αγκαλιές, καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει. Εγώ προκειμένου να χάσω μια αγκαλιά, δεν θα μου το επιβάλλει την αγκαλιά ένα πρόστιμο. Αυτό που θα με κρατήσει να είμαι άνθρωπος και όχι ανθρωποειδές είναι η αγάπη μου για την οικογένειά μου. Έχετε δίκιο, τι να πω τώρα. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, κυρία Γιαβέρη? Ναι. Στη Βρετανία, για παράδειγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Να δούμε λίγο ένα βίντεο και θέλω το σχόλιο σας μετά και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Βεβαίως. Ακούω. Κοιτάξτε, όταν τελείως φαίνεται, ο μπαμπάς είναι το πρόβλημα, όπως βλέπετε. Προφανώς. Δηλαδή, αυτό που θέλει βελτίωση είναι η παιδεία. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Στην Ελλάδα θεωρούν παιδεία τα σχολεία. Λάθος, τα σχολεία είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσεων για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, ο κύριος αυτός, που το δείχνει πολύ χαριτωμένα, γιατί στην πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όταν το παιδί λατρεύει και έχει σαν πρότυπό του το πρότυπό του, τον μπαμπά του και τη μαμά του και τον παππού του, και τον βλέπει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, να οδηγεί σοου χωρίς ζώνη, να περνάει τα κόκκινα, να οδηγεί μεθυσμένος, να πηγαίνει στη Λέα βρίζοντας, το παιδί αποκτάει την παιδεία του πατέρα του. Γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι να αυξηθεί η επικοινωνία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τους πολίτες, με ευαισθητοποίηση, αν θέλετε, με καμπάνιες. Δηλαδή θα έλεγα ότι αν οι καμπάνιες που γίνονται για το αντικαπνιστικό νόμο γινόντουσαν και για τα τροχεία, θα είχαμε σίγουρα ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο αντικαπνιστικός κατάφερε να κάνει τους ανθρώπους να ντρέπεται ο ένας τον άλλον να καπνίζει μπροστά του. Γιατί δεν γίνονται? Αφού διότι, όλα αυτά γιατί, είναι αυτονόητα και δεδομένα. Κοιτάξτε, τα αυτονόητα είναι αυτοανόητα. Και εδώ είναι το πρόβλημα, διότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που θα παίρνουν απόφαση νομοθέτου και ψηφίζουν και είναι μέσα στη Βουλή, αν τους έχετε δει, δεν κυκλοφορούν οι περισσότεροι χωρίς ζώνες, χωρίς κράνη, δεν έχουν ακριβώς την ίδια αδιαφορία για τον κίνδυνο. Γιατί είναι μαγιά να κυκλοφορείς χωρίς κράνος? Γιατί δεν είναι η μαγιά είναι η ανοησία. Και η ανοησία έρχεται από την παιδεία, αυτό λέμε. Ότι έχετε. Πώς αλλάζει αυτό, μπορεί να αλλάξει από το σπίτι, λέτε? Με βομβαρδισμό. Βομβαρδισμό από σποτ, ενημέρωση. Αυτό που γίνεται τώρα, τα σποτάκια με τραγικά δυστυχήματα. Ό,τι κάνει η Φιλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία, που δείχνουν όλη μέρα σε όρεξη υψηλής τηλεθέασης τραγικά, αν θέλετε, τέτοια περιστατικά, που βάζει στο σπίτι την αγωνία, μη συμβεί σε αυτόν. Μετά έρχονται τα σχολεία,
που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με ειδικά επιμορφωμένους, εκπαιδευμένους και ευαισθητοποιημένους δασκάλους επικοινωνούν με τα παιδιά την ανάγκη να προστατεύονται, μετά έρχεται η παρουσία της αστυνομίας και όχι τα προσωπικά δεδομένα, και τελευταία έρχονται οι αυστηρές τιμωρίες με σύλληψη με χειροπέδες, γιατί είναι κακουργήματα και εγκλήματα, να πάνε να κάνουν κοινωνικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία, να τους πάρουν άδεια δίπλωμα και άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας. Και προσέξτε, και να τους πάρουν και το εκλογικό εντός αγωγικών το δικαίωμα ψήφου. Ένας που είναι ανίκανος να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και τους συμπολίτες του δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, κυρία Σάπικα. Τι λέγατε για να κλείσουμε, λοιπόν, αυτό κύριε Ιαβέρη, μία ερώτηση θέλω. Τι λέγατε στο γιο σας, ναι, ώστε να μάθει να μην πίνει όταν οδηγεί? Δεν χρειάζεται να του πω τίποτα, αφού εγώ δεν πίνω. Δεν χρειάζεται να το πω τίποτα. Άρα λέτε το παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ λειτουργώ σαν παράδειγμα, όπως κάποιοι λίγοι άνθρωποι λειτουργούν σαν καλό παράδειγμα για την οικογένειά τους. Εγώ, σαν οδηγός αγώνων, είμαι πολύ ταπεινός και σέβομαι τους άλλους και πάω πολύ σιγά και με μουτζώνε, γιατί λέει αν πήρα νύχτα το δίπλωμα. Όταν χιονίζει, δεν βγαίνω, κυρία Σάπικα, έξω. Γιατί αν βγω μόνος μου σε χιόνι, μόνος μου, ξέρω να οδηγώ καλύτερα από οποιονδήποτε. Αλλά ανάμεσα σε χιλιάδες ανόητους που νομίζουν ότι είναι ο Βάτανεν, δεν μπορώ να οδηγήσω. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, μετά τα σχολεία, μετά η παρουσία της αστυνομίας και όλες οι ποινές και οι τιμωρίες, που σαν αυτές που είπατε, κοινωνικές υπηρεσίες, που κάποιος θα πάει σε νοσοκομεία να παρέχει υπηρεσίες, να βοηθήσει ανάπηρους ανθρώπους, έτσι που πριν να βοηθήσει. Εδώ πέρα τους κλείνουμε τις ράμπες των αναπήρων. Εδώ πέρα απαξιώνουμε τις μαμάδες με τα καροτσάκια των παιδιών, που τις βάζουμε να περπατάνε στον δρόμο. Είμαστε ένας λαός ασυνείδητος, απαίδευτος και άθλιος. Και να πω, αφού σας ευχαριστήσω, θέλει κυρία μεγάλη Ιαβέρη, προσπάθεια από όλους μας. Να πω ότι κάνατε πολλά χιλιόμετρα και σας ευχαριστώ πολύ για να καταφέρετε να είστε στην εκπομπή σήμερα μαζί μας. Επέμενα και εγώ βέβαια πάρα πολύ, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος να μιλήσει για ευρωβαρόμετρο και οδική συμπεριφορά. Αλλά ωστόσο φαίνεται το πόσο νοιάζεστε, γιατί πραγματικά καταβάλατε κόπο και κάνατε και χιλιόμετρα για να είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να σας πω μόνο, μια ευχή. Που πρέπει μια προτροπή, ο καθένας μας. Ναι. Σκεφτείτε αυτό που λέω. Κάθε πρωί που ετοιμάζεται να φύγει να πάει στη δουλειά του και βγαίνει από το σπίτι του, πριν κλείσει την πόρτα του σπιτιού του, να κοντοσταθεί για μερικά δέκατα του δευτερολέπτου και να σκεφτεί πόσες αγκαλιές τον περιμένουν το απόγευμα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Ιαβέρη. Εμείς πάμε σε διάλειμμα.